Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του blog Network Pavla Marketing και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 33ο βίντεο και όχι, δεν είμαι ο γκουρού σας. Στο σημερινό μάθημα θα ήθελα να μιλήσουμε για τα λεγόμενα SOP, Standard Operating Procedures ή αλλιώς τις προκαθορισμένες διαδικασίες για κάθε τι. Κάτι που έμαθα από έναν Ινδό γκουρού. Δείτε στο τέλος του βίντεο τα τρία βήματα που προτείνω ως συμπέρασμα του σημερινού μαθήματος. Το τελευταίο διάστημα έπεσα πάνω σε έναν Ινδό γκουρού, ενώ πέτυχα βίντεο του στο YouTube και τον παρακολουθώ αρκετά, τον λεγόμενο Sadhguru, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς διανοούμενους της Ινδίας αλλά και παγκοσμίως. Έχει παραστεί ως καλεσμένος ομιλητής σε διεθνή φόρουμ σε πάρα πολλά γνωστά πανεπιστήμια όπως το Oxford, το Harvard, το Yale και άλλα. Και έχει ένα ενεργό φιλανθρωπικό έργο, κυρίως στην Ινδία, μέσω της κοινότητας που έχει, η οποία λειτουργεί και στην Ινδία. Στην κοινότητα λοιπόν που έχει στην Ινδία, συνολικά υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά εκεί που λειτουργεί υπάρχουν 4.000 εθελοντές οι οποίοι εργάζονται εκεί. Είναι άτομα τα οποία δεν πληρώνονται για τη δουλειά τους και ούτε έχουν προηγούμενη εμπειρία. Όποιος θέλει, λέει, πηγαίνει και δουλεύει εκεί, το οποίο από τη μία είναι καλό, αλλά από την άλλη λέει ότι δεν μπορείς να πωλήσεις κανέναν γιατί έχεις να κάνεις με εθελοντές. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, μιλώντας με ένα υψηλό βαθμό στέλεχος μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, η οποία απασχολεί περισσότερα από 3.000 άτομα στην εταιρεία αυτή, το στέλεχος ρώτησε τον Sadhguru. Του λέει: Sadhguru, εμείς στην εταιρεία μας έχουμε 3.000 άτομα, τα οποία είναι τα καλύτερα άτομα για αυτή τη δουλειά που τους έχουμε προσλάβει. Άτομα με εμπειρία, αλλά παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε να λειτουργήσουμε τον οργανισμό μας. Πώς γίνεται εσύ να διαχειρίζεσαι τόσο αποτελεσματικά έναν οργανισμό με 4.000 άτομα που κάνουν τόσο πολλές διαφορετικές δουλειές και αν το κάνετε με ηρεμία και αποτελεσματικότητα? Και ο Sadhguru του απάντησε ότι ο λόγος που το καταφέρνουν αυτό είναι επειδή όλα αυτά τα άτομα είναι πιστοί. Και όχι πιστοί σε κάποια θρησκεία ή σε κάποιο δόγμα ή σε κάποια ιδεολογία ή σε κάποιον γκουρού. Είναι πιστοί στις διαδικασίες. Για κάθε τομέα της δουλειάς που έχουν να κάνουν έχουν οριστεί κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, τα λεγόμενα Standard Operating Procedures. Τα άτομα λοιπόν αυτά ακολουθούν πιστά αυτές τις διαδικασίες. Λέει ότι δεν τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα, αυτό θα έρθει. Τους ενδιαφέρει και εστιάζονται μόνο στο να κάνουν τη δουλειά ακολουθώντας τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Και σκέφτηκα ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει ή θα έπρεπε να συμβαίνει και στη δική μας τη δουλειά. Και συγκεκριμένα με την εκτέλεση ενός πλάνου, σαν το πλάνο 90 ημερών. Όταν κάποιος λοιπόν έχει σχεδιάσει ένα πλάνο καθημερινής δράσης, είτε μόνος του, είτε ιδανικά με τον προπονητή του, αφού έχει ορίσει τους στόχους του, μετά φτάνει στο σημείο να ορίσει τις καθημερινές δραστηριότητες που χρειάζεται να ακολουθήσει ώστε να φτάσει στους στόχους που έχει βάλει. Βέβαια, κάθε τόσο, είτε κάθε εβδομάδα είτε κάθε μήνα, χρειάζεται να κάνει μια ανασκόπηση ώστε να βελτιώνεται σημεία στη διαδικασία. Αλλά μόλις βρει συγκεκριμένες διαδικασίες που φέρουν αποτέλεσμα, χρειάζεται απλά να τις ακολουθεί και να εστιάζει μόνο σε αυτές. Το αποτέλεσμα θα έρθει. Και αν έχεις ορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες για κάθε δραστηριότητα της δουλειάς, τότε θα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι οι συνεργάτες της ομάδας σου, είτε πρόκειται για το πρώτο σου επίπεδο είτε για πολλά επίπεδα στο βάθος, θα έχουν αποτέλεσμα αρκεί να μένουν πιστοί στις διαδικασίες. Και να έχεις διαδικασίες για τα πάντα. Τι κάνεις μόλις γραφτεί κάποιος? Τι κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Τι λες στο πρώτο τηλεφώνημα, στο τηλεφώνημα πρόσκλησης? Πώς ακριβώς κάνεις την παρουσίαση? Πώς ακριβώς κάνεις το κλείσιμο? Πού τον οδηγείς μετά? Πώς τον βοηθάς να κάνετε ένα τριμερές τηλεφώνημα ή μια τριμερή παρουσίαση? Συγκεκριμένα με ποιες διαδικασίες του βοηθάς να αναπτυχθεί ως ηγέτης? Πώς κάνεις προώθηση τα μεγάλα event? Πώς δημιουργείς ανεξάρτητη ροή υποψηφίων? Πώς βάζεις τους στόχους σου? Όρισε ή ακολούθησε τις διαδικασίες της γραμμής αναδοχής σου και ακολούθησε τις πιστά. Το ίδιο ισχύει στα πάντα. Είτε κάποιος θέλει να κάνει ένα καλογυμνασμένο σώμα, είτε θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, είτε θέλει να μεγαλώσει ευτυχισμένα, υγιή και με αυτοπεποίθηση παιδιά, χρειάζεται να εστιάζει στο να κάνει καθημερινά και κάθε ώρα τις διαδικασίες αυτές που γνωρίζει ότι χρειάζεται να γίνονται. Οπότε για να το συνοψίσω. Πρώτον, καθίστε με ένα άτομο από τη γραμμή αναδοχής σας ή με ένα προπονητή, τον οποίο εμπιστεύεστε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε ένα αποτελεσματικό πλάνο δράσης, και ορίστε, καθορίστε ένα καθημερινό πλάνο δράσης, δηλαδή ποιες δραστηριότητες και σε τι ποσότητα χρειάζεται να κάνετε για να πετύχετε το συγκεκριμένο στόχο που θέλετε. Δεύτερον, ξεκινήστε τη δράση και συνεχίστε τη δράση εστιάζοντας μόνο στο να κάνετε τις συγκεκριμένες διαδικασίες, τις συγκεκριμένες δράσεις. Και τρίτον, μην ασχολείστε με το αποτέλεσμα, ούτε στο τέλος της ημέρας, ούτε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας. Κάντε μια ανασκόπηση με τον προπονητή σας, όχι τόσο για τα αποτελέσματα, αλλά για το κατά πόσο γίνονται σωστά οι δραστηριότητες αυτές. Γιατί ο προπονητής σας θα πρέπει να ξέρει ότι όταν γίνονται σωστά οι καθημερινές δραστηριότητες, τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρο.
Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και να το βλέπετε. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, χειρισμού αντιρρήσεων, επικοινωνίας και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Γίνετε τόσο σοφοί όσο σαν γκούρου, ώστε να εστιάζετε στις συγκεκριμένες διαδικασίες και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!